Εχθές, κυρίες και κύριοι, παραχώρησε μια ολιγόλεπτη αλλά σημαντική ουσιαστική συνέντευξη ο πρώην Υπουργός, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, τον συνάδελφο, τον Ανδρέα Σταματόπουλο. Για να ακούσουμε τι είπε. Είναι εκλεκτός, είναι ο καθηγητής δημοσίου δικαίου του τμήματος κοινωνικής πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, πρώην υπουργός, ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, ο οποίος βεβαίως είναι και βουλευτής Β1 Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό απόγευμα, κύριε καθηγητά, Χρήστος Ανέστη. Αληθώς, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Παρακαλώ, λάβετε υπόψη ότι επειδή με βρίσκεται στο Παρίσι σε μια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεν θα έχουμε πολύ χρόνο αυτή τη φορά. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε περισσότερο. Θα είμαστε σύντομοι λοιπόν. Κύριε καθηγητά, πείτε μας πρώτα απ' όλα το σκοπό της επισκέψεώς σας στο Παρίσι, να δούμε τι κάνετε λοιπόν εκεί. Όπως ξέρετε, το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο παλαιότερος πολιτικός οργανισμός στην Ήπειρό μας. Δεν συμμετέχουν σε αυτόν μόνο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όλες οι χώρες της Ήπειρου. Για παράδειγμα, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Τουρκία. Και η συνεδρίαση η σημερινή έχει ακριβώς ως αντικείμενο να εξετάσει κυρίως τι γίνεται με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο δικαιωμάτων, σε επίπεδο ελευθεριών, σε επίπεδο φυσικά να προωθηθεί, αν είναι αυτό δυνατόν, πρωτοβουλίες για την ειρήνη. Είναι κάτι που θα περιμένουμε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα ή είναι θυμοτυπικά όλα αυτά και στην ουσία συζητάμε δίχως να λαμβάνουμε κάποιες αποφάσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν? Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήταν το πρώτο που πήρε απόφαση με δόντια, θα μπορούσε να πει κανείς, την αποβολή της Ρωσίας από τον οργανισμό στον οποίο συμμετείχε. Και να θυμίσω ότι ήταν ακριβώς αυτός ο οργανισμός, το Συμβούλιο της Ευρώπης, που απέβαλε και την δικτατορική κυβέρνηση του 1967, όταν είχε επιβάλει την Απριλιανή δικτατορία στην Ελλάδα. Επομένως, είναι οργανισμός που παίρνει γρήγορα αποφάσεις, έχει στο επικεντρό του δικαιώματα και ελευθερίες και θεωρώ ότι θα πρέπει να τον υπολογίζουμε στα σοβαρά. Εγώ αυτή την περίοδο έχω εκλεγεί πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στο Συμβούλιο εδώ, γιατί υπάρχει εκπροσώπηση αναπολιτικά κόμματα όπως και στο Ευρωκοινοβούλιο. Και προσπαθούμε και με τους άλλους Έλληνες συναδέλφους να προωθήσουμε όσο μπορούμε και τα θέματα που αφορούν την Τουρκία. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο αναφορές σε εξέλιξη. Η μία που αφορά την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, η άλλη που αφορά ένα ακόμα πιο επίκαιρο θέμα, την παράνομη κατάληψη της αμοχώς του και τα νέα μέτρα που παίρνουν οι τουρκικοί και οι ελεγχόμενοι από αυτούς τουρκοκυπριακή πλευρά για τα θέματα αυτά. Δεν έχει επομένως μεγάλη ορατότητα δυστυχώς στην Ελλάδα, παράγεται όμως έργο συγκεκριμένο στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η Ρωσία ή η Τουρκία, όταν λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις, όμως δεν τις βλέπουμε να ανησυχούν. Δηλαδή, επειδή δεν υπάρχουν κάποια μέτρα επιβολής αυτών των αποφάσεων, τους βλέπουμε ότι δεν ανησυχούν και πολύ για το τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο της Ευρώπης ή και ακόμα και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων και το Διεθνές Δικαστήριο και όλα αυτά. Δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς έτσι. Πρώτα-πρώτα, η αποβολή μιας χώρας από τον οργανισμό συνεπάγεται την πολιτική της απομόνωση. Αυτό συνέβη ήδη με τη Ρωσία. Υπάρχει ενδεχόμενο να συμβεί και με την Τουρκία. Γιατί σωστά λέτε, μέχρι στιγμής η Τουρκία δεν συμμορφώνεται σε μια σειρά σημαντικών αποφάσεων που αφορούν δικαιώματα και ελευθερίες στη χώρα αυτή, με πιο αντιπροσωπευτική. Την τελεσίδικη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που θεωρεί παράνομη την καταδίκη του αντιπροέδρου του Κουρδικού Κόμματος, του ΧΑΝΤΕΠΕ, του Καβαλά, και ζητά την απελευθέρωσή του. Σε μια στιγμή που η Τουρκία θέλει να εμφανίζεται ως παράγοντας ειρήνης, διεθνούς δικαίου, διεκδικεί ακόμα και ρόλο εγκύτριας δύναμης σε μελλοντική συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας. Θα ήταν ένα σημαντικό πλήγμα στο διεθνές ισχύρος μια τέτοια εξέλιξη. Τώρα, εκεί θα συζητηθεί ενδεχομένως ή θα το θέσετε εσείς, αν όχι βεβαίως στην ατζέντα και στο επίσημο, αλλά στα πηγαδάκια, το θέμα των παραβιάσεων των τουρκικών που βλέπουμε ότι φτάνουν μέχρι και την Αλεξανδρούπολη, τα αεροσκάφη. Ναι, βέβαια. Δεν μπορεί να συζητηθεί τώρα, γιατί σωστά είπατε, η ατζέντα είναι δεδομένη. Αλλά έχουμε τις δύο προηγούμενες σημαντικές εκθέσεις, ειδικά αυτή που αφορά στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, που οπωσδήποτε θα θίγει το ζήτημα αυτό. Μάλιστα, ωραία. Τώρα, κύριε καθηγητά, βλέπουμε ότι μετά την επίσκεψη του Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλοί είπαν ότι η Τουρκία αντιδρά έτσι γιατί βρέθηκε σε μειονεκτική
θέση και αντιδρά με τις παραβιάσεις, αντιδρά με οξύ ρητορικό λόγο εντός της χώρας της. Πώς ασχολιάζεσαι σε αυτό, είναι έτσι? Εγώ θα έλεγα ότι ακριβώς επειδή δεν ζήτησε ο Πρωθυπουργός και άρα δεν έλαβε συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφάλειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε καν ότι θα σταματήσει η Προεδρία Biden να ζητά να μεταβάλει γνώμη το Κογκρέσο, ούτως ώστε να απολυθούν F-16 στην Τουρκία ή να αναβαθμιστούν τα εφιστάμινα. Αυτό φαίνεται ότι εκλήφθηκε από την τουρκική πλευρά σαν μια πρόσκληση για να συνεχίσει την επιθετική της τακτική. Και πράγματι είναι πρωτοφανές αυτό που έγινε με τα τουρκικά αεροπλάνα να φτάνουν 2,5 μίλια έξω από την Αλεξανδρούπολη. Αν μάλιστα αληθεύει αυτό που διαβάζω, ότι η παραβίαση αυτή έγινε την Τετάρτη και η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν ετεροχρονισμένη κατά 24 ώρες για να μην υπάρξει επικοινωνιακός αντιπερισπασμός στον αντίκτυπο του ταξιδιού του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, αυτό δείχνει και την έμφαση στην επικοινωνία και όχι στην ουσία που έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Άρα δεν συμμερίζεστε τα πανηγύρια, θα έλεγα, της κυβέρνησης και του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, όπου κάνουν λόγο για μια πολύ επιτυχημένη επίσκεψη του Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έδωσε μια άλλη διάσταση στη χώρα μας και στο πώς αντιλαμβάνονται στο εξωτερικό τη θέση της Ελλάδος στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Θα σας απαντήσω σε αυτό. Θα δεχτώ και κάποια συμπληρωματική ερώτηση, αν θέλετε, διευκρινιστικά επί της τοποθέτησής μου. Αλλά μετά θα σας παρακαλέσω να απελευθερώσετε ακριβώς γιατί έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση. Βεβαίως. Εγώ δεν είμαι μηδενιστικός στην κριτική μου. Θεωρώ πράγματι ότι είχε ένα συμβολισμό η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Τιμήθηκε με αυτόν τον τρόπο η επέτειος των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, έστω και ετεροχρονισμένα. Η παρατήρησή μου όμως είναι η εξής. Το Κογκρέσο δεν χρειάζεται να πιστεί. Το Κογκρέσο είναι ένας σταθερός σύμμαχος των απόψεών μας. Η Προεδρία Biden είναι αυτή που φαίνεται να έχει μεταβάλει γνώμη και προσπαθεί να μεταβάλει και τη γνώμη του Κογκρέσου σε ό,τι αφορά την πώληση των F-16, αλλά όχι μόνο. Είδαμε ότι υποχώρησε η Αμερικανική κυβέρνηση από την υποστήριξή της στον Ισμέτ. Και αυτό γίνεται σε μια περίοδο που η δική μας κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, της έχει δώσει περίπου τα πάντα. Με τελευταίο παράδειγμα, την επαόριστο παραμονή των Αμερικανικών βάσεων στη χώρα. Λέμε λοιπόν το εξής απλό. Η διπλωματία ασκείται μεταξύ κυβερνήσεων, μεταξύ εκπροσώπων της εκτελεστικής εξουσίας. Πολύ καλά έκανε και μίλησε ο Πρωθυπουργός στο Κογκρέσο. Όμως θα έπρεπε να θέσει κυρίως τα ζητήματα αυτά απέναντι στον επίσημο συνομιλητή του, που είναι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι που είχε κάνει, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας το 2017 στην ανάλογη επίσκεψή του. Και το επιχείρημα ότι αν εμείς εμφανιζόμαστε σαν πιστοί και δεδομένοι σύμμαχοι, σαν οι καλοί εταίροι, και με αυτόν τον τρόπο εγγυόμαστε τα συμφέροντά μας με τον καλύτερο τρόπο, νομίζω ότι διαψεύστηκε ακριβώς από την αμέσως επαύριο της επίσκεψης Μητσοτάκη, όταν είχαμε αυτές τις πολλαπλές παραβιάσεις της Τουρκίας στον εναέριο χώρο μας. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, αντιλαμβάνομαι ότι έχετε δουλειά, μην σας κρατάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σήμερα στη Βεργίνα Τηλεόραση και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον με περισσότερο χρόνο. Με χαρά. Την επόμενη φορά, Ανδρέα Σταματόπουλου, θα είμαστε μαζί. Θα σε αφήσω μόνος με τον κύριο Κατρούγκαλο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έρχεται ο Τάσος Ριζόπουλος και τα ΣΟΣ στην TV. Ετοιμαστείτε για απογείωση μεσημεριανή, όπως συμβαίνει πάντα με την συγκεκριμένη εκπομπή. Να πω επίσης ότι έρχονται η Μυρτώ Αλικάκη και ο Κωνσταντίνος Κάπας. Είναι εξαιρετικοί, είναι σπουδαίοι, τους ξέρετε, τους αγαπάτε. Και ο Χρήστος Αγιασκουλίδης, ο συνάδελφος, είχε ένα τέτ μαζί τους και θα ακούσουμε τις συνεντεύξεις. Εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στη μία το μεσημέρι, το βράδυ ραντεβού 8 και 4 με το Στέργιο Καλόγυρο. Γεια σας. Μεταβατική περίοδο, στη μετά κορονοϊό, που ο κόσμος όμως γεμίζει τα θέατρα που δείχνει ότι του έλειψε το θέατρο αυτό το διάστημα. Εντάξει, δεν είναι πολλά τα θέατρα που γεμίζουν για να λέμε την αλήθεια, αλλά σίγουρα ο κόσμος δείχνει εδώ και κανένα μήνα ότι νιώθει λίγο πιο άνετα και χαίρομαι γι' αυτό. Η επιστροφή λοιπόν στη καθημερινότητα για εσάς σηματοδοτεί κάτι νέο, κάτι αισιόδοξο, κάτι... Σίγουρα. Είμαι από τους ανθρώπους που μου αρέσει πάρα πολύ η ελευθερία, το να βγαίνω έξω. Πιέστηκα με αυτό, άσχετα από το ότι το αποδέχτηκα και προσαρμόστηκα. Θέλω πάρα πολύ να είναι η ζωή μας ξανά όπως ήταν, στο βαθμό του εφικτού, τέλος πάντων.
Ζούμε σε μια δύσκολη μεταβατική περίοδο που το 2021 είχε πάρα πολλά. Από τις πυρκαγιές στην Αθήνα, τον κορονοϊό, το κίνημα MeToo. Ξαφνικά μας έρχεται και ένας πόλεμος τώρα στη γειτονιά μας, την ευρύτερη. Δεν ξέρω αν υπάρχει αισιοδοξία σε αυτό το πράγμα όλο που ζούμε. Κοιτάξτε, η αισιοδοξία είναι μια στάση ζωής. Δεν έχει να κάνει με τα γεγονότα που υπάρχουν γύρω μας. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι απεσιόδοξοι ενώ όλα τους πάνε καλά. Άρα λοιπόν δεν έχει σχέση αυτό. Το ότι διανύουμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό ισχύει. Εγώ απλώς στέκομαι πάντοτε απέναντι σε όλα αυτά με μια σχετικά φιλοσοφική διάθεση. Σκέφτομαι ότι η ιστορία κάνει κύκλους. Η Ευρώπη έζησε πάρα πολλά χρόνια σε ειρήνη και ευημερία. Λυπάμαι πάρα πολύ που συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν. Ελπίζω να τελειώσουν σύντομα. Αλλά φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάτσει τα αυγά του αν κάθε τόσο δεν υπάρξει αιματοκύλισμα και βία. Ένα από τα καλά εντός εισαγωγικών της καραντίνας, αν μπορεί να θεωρηθεί και κάτι καλό, είναι ότι άρχισε ξανά την ανάπτυξή της η ελληνική μυθοπλασία. Γίνονται σύριαλ, τηλεοπτικές σειρές σε πολλά κανάλια, ακόμη και στην κρατική τηλεόραση που δεν την είχαμε συνηθίσει τόσο. Νομίζω ότι είναι θετικό όλο αυτό. Αυτό είναι αναμφισβήτητα θετικό. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα κανάλια παίρνουν μια χρηματοδότηση πλέον για να το κάνουν αυτό. Και είναι πολύ καλό όχι μόνο για τους ανθρώπους της δουλειάς, ηθοποιούς, τεχνικούς και λοιπούς πίσω από τις κάμερες. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό και για τον κόσμο να υπάρχει ελληνική μυθοπλασία. Από τα πρώτα χρόνια της Αναστασίας μέχρι το τατουάζ, μέχρι όλα αυτά τα χρόνια, έχει αλλάξει κάτι στο πώς βλέπετε εσείς το χώρο, τα πράγματα μέσα από το χώρο, μέσα από την υποκριτική, μέσα από την τηλεόραση? Κοιτάξτε, συνέχεια νιώθω ότι αλλάζω, με την έννοια ότι εξελίσσομαι, θέλω να πιστεύω. Σίγουρα υπάρχει κάτι που δεν έχει αλλάξει, που είναι το ότι αγαπάω τρομερά τη δουλειά μου και νιώθω πολύ ευτυχής που την επέλεξα και που και αυτή μου φέρθηκε καλά. Εάν σας λέγανε ότι κάποια από τις σειρές τις οποίες έχετε παίξει, γιατί τώρα ξέρετε έχουμε στη μόδα στη τηλεόραση το να ξαναγυρίζονται νέα επεισόδια παλιών σειρών, όλο αυτό, υπάρχει κάποιος ρόλος έτσι που να νοσταλγείτε, που να θέλατε να ξαναμπείτε σε αυτό το τρυπάκι, να ενσαρκώσετε? Ναι, θα μπορούσα να πω πως ναι, αλλά νομίζω ότι τελικά είναι καλύτερο να μην τα κουμπάει κανείς αυτά. Ό,τι έχει γίνει να το αφήνει εκεί που βρίσκεται. Δεν είμαι πολύ υπέρ, ας πούμε, των sequel. Ένας τίτλος, ο Θεός της Σφαγής της Παράστασης, ωστόσο είναι μια μαύρη κωμωδία. Τελικά μπορεί να συνδυαστεί και το δράμα και η κωμωδία μαζί? Τι είναι πιο δύσκολο για τον ηθοποιό ή για τον θεατή? Υπάρχει ένα αρετό που λέμε εμείς στο θέατρο, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το έχει πει, ότι το δράμα θέλει γέλιο και το γέλιο θέλει κλάμα. Και η κωμωδία θέλει κλάμα. Είναι αυτό που λέμε, κηδεία χωρίς γέλιο δεν υπάρχει. Σαφέστατα αυτά συνυπάρχουν. Συνυπάρχουν στην αληθινή ζωή και είναι πολύ ωραίο όταν συνυπάρχουν και στο θέατρο. Κλείνοντας, να ρωτήσω εάν υπάρχει κάποιος ρόλος στην τηλεόραση, διαχρονικά, που να τον έχετε ζηλέψει, όχι σαν άτομο, σαν ηθοποιό, κάποιο σύριαλ που θα λέγατε εγώ θα ήθελα να παίξω σε αυτό το σύριαλ, κάποιο ρόλο που θα θέλατε να ενσαρκώσετε που δεν έχει τύχει? Σίγουρα θα υπάρχει κάτι τέτοιο και έτσι εκ πρώτης τώρα δεν μου έρχεται κάτι να σας πω, αλλά έχουν υπάρξει πολλές στιγμές που έχω δει μια πολύ καλή δουλειά και έχω πει ωραία δουλειά, μακάρι να ήμουν σε αυτή. Νομίζω ότι θα επιστρέψω λίγο στο κομμάτι του τατουάζ, που έκανε γνωστή μια περιοχή, τα Μετέωρα. Την επόμενη χρονιά γίνονται πλέον και περιοχές εκτός Αθηνών, εκτός στούντιο, πολύ γνωστές, που νομίζω ότι είναι μια προβολή για τη χώρα μας. Δεν ξέρω πώς το ζήσατε, παρά την κούραση που υπήρχε φυσικά στα γυρίσματα. Εντάξει, αυτό συνέβαινε από παλιά, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Δηλαδή, τώρα θα θυμηθώ και την Αναστασία που είχαμε, κάναμε γυρίσματα στη Μονεβασιά. Στον Απόντα κάναμε γυρίσματα στα Χανιά. Αυτό είναι κάτι που συνηθιζόταν πολύ από παλιά και είναι πολύ όμορφο, όχι μόνο γιατί προβάλλονται οι ομορφιές και η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Είναι ωραίο και για το θεατή, νομίζω, να βλέπει στην οθόνη του και κάτι άλλο εκτός από δωμάτια, σπίτια και ενίοτε πισίνες. Ένα θέατρο γεμάτο στη σημερινή δύσκολη περίοδο και μετά από όσα έχουμε περάσει είναι ίσως λίγο πιο τιμητικό για έναν ηθοποιό? Είναι πολύ τιμητικό και εντάξει, εγώ θεωρώ σπουδαίο κάποιος να πάρει μια απόφαση να πάει στο θέατρο. Όχι για αυτή την εποχή. Γενικότερα θεωρώ δείγμα ύψης του πολιτισμού κάποιος να πληρώσει για να πάει να δει μια παράσταση. Έτσι το θεωρούσα από μικρός, τέλος πάντων. Και εντάξει, πόσο μάλλον άμα είναι ένα γεμάτο θέατρο, είναι στην εποχή μας υπέροχο πράγμα. Ο κόσμος πάντως δείχνει ότι αγαπάει το θέατρο, ότι του έλειψε το θέατρο αυτά τα δύο χρόνια που μείναν κλειστές οι αίθουσες. Γι' αυτό και συμμετέχει, ναι. Πηγαίνει. Ναι, ναι, πηγαίνει. Βέβαια, στην Αθήνα το θεατρόφιλο κοινό δεν παρακολούθησε θέατρο. Συνήθως
πήγαν οι πιο mainstream παραστάσεις, πιο, που αφορούσαν πολύ πιο νέους, πιο, γιατί το θέατρο φιλοκοινών συνήθως στην Αθήνα και νομίζω και εδώ είναι άνω των 45-50. Οι οποίοι φοβόντουσαν και πιο πολύ και λόγω COVID και λόγω μέτρων και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν ήταν μια καλή χρονιά. Και ελπίζω τουλάχιστον να είναι καλύτερη η επόμενη. Δύσκολο, αλλά δεν ξέρω. Βέβαια, είμαστε σε μια περίοδο που έχει ανθίσει ξανά, ας το πούμε έτσι, η ελληνική μυθοπλασία. Ναι. Και λόγω της καραντίνας και λόγω των επιδοτήσεων, πολλοί λόγοι συνέβαλαν, που αυτό όμως είναι καλό για το χώρο του. Ναι, είναι πολύ καλό και για μας, και εμείς εξελισσόμαστε μέσα από αυτό και αρχίζονται και γράφονται ωραία σενάρια. Η χρόνη είναι δύσκολη. Παρ' όλα αυτά όμως, σε κάποιες σειρές βρίσκεται μια μαγική συνταγή και όλα ρέουν με ένα ωραίο τρόπο και το ευχαριστιέται και ο θεατής. Έχουμε δει πιο πολλές όμως σειρές καθημερινές, ναι, ή τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα, παρά τα εβδομαδιαία σύριαλ. Αυτό είναι και πιο κουραστικό φυσικά για εσάς, αλλά και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι και πόσο μεγάλος είναι ο συναγωνισμός. Ανταγωνισμός, συναγωνισμός. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο, απλώς πια δεν γίνονται. Δεν υπάρχουν τα ίδια μέσα. Υπάρχουν καλύτερα, υπάρχουν 2 ή 3 συνεργεία πολλές φορές. Έχουν και το χρόνο στις σκηνοθέτες κάπως να το ψάξουν παρόλα αυτά. Γι' αυτό παρατηρείς και τις καθημερινές σειρές έχουν ανέβει επίπεδο, δεν ήταν δηλαδή όπως παλιότερα. Τώρα σίγουρα δεν μπορούν να συναγωνιστούν σειρές που γίνονται στο εξωτερικό ή σειρές που γίνονται με περισσότερο χρόνο, όταν ένα επεισόδιο μπορεί να διαρκέσει και 10 μέρες. Είναι τελείως διαφορετική η οπτική. Οπότε σε αυτό προσαρμόζονται ταχαίως όλοι. Οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες, η παραγωγή, όλα. Να ρωτήσω για την εμπειρία στον ήλιο. Ωραία, ήταν μια χαρά, πέρασα. Εκεί οι σκηνοθέτες είναι πολύ καλοί, οι συνάδελφοι πολύ καλοί. Γενικά ήταν κάτι που μου άρεσε που το έκανα. Ήταν πολύ ωραία έτσι, η εμπειρία για 1,5 μήνα. Ωραία, ήταν πολύ καλά. Υπάρχει αισιοδοξία στις μέρες μας. Προερχόμαστε από μια δύσκολη χρονιά. Με κορονοϊούς, πυρκαγιές στην Αττική και την Εύβοια, κίνημα MeToo, τώρα μας έπιασε και ένας πόλεμος στην ευρύτερη γειτονιά μας. Υπάρχει αισιοδοξία? Όχι. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Αισιόδοξο με κάνει η δουλειά μου. Και οι προσπάθειες που κάνω για να γίνομαι καλύτερος. Η αισιοδοξία γενικότερη δεν βλέπω. Ούτε για το μέλλον γενικά, το πώς θα πάει αυτή η χώρα ή οτιδήποτε. Ή πώς χειρίζεται τα πράγματα και όλα αυτά. Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι ένας άγνωστος χ για μένα. Μας άφησαν κάτι καλό, αν μπορεί να θεωρηθεί καλό, όλα αυτά που έχουμε περάσει. Λέγαμε ότι ήμασταν οι γενιές οι οποίες δεν περάσαμε κατοχή, δεν περάσαμε πόλεμο, τώρα περνάμε και πανδημία και όλα τα πάνδυνα, τέλος πάντων. Μπορεί να υπάρξει κάτι καλό που να μείνει από όλα αυτά? Δεν ξέρω, έχουν αλλάξει οι συνθήκες πολύ. Έχει αλλάξει και το εισόδημα των ανθρώπων πάρα πολύ και επέρχεται και μια φτωχοποίηση. Δεν μπορώ να συγκρίνω διαφορετικές εποχές. Σίγουρα δεν αγωνιζόμαστε σε έναν πόλεμο ή να χάνουμε το σπίτι μας κλπ. Αλλά χάνουμε διάφορα άλλα πράγματα με διάφορους άλλους τρόπους. Οπότε δεν ξέρω να σου το απαντήσω με σαφήνεια αυτό. Δεν ξέρω. Μέγας Αλέξανδρος, ο μεγαλύτερος κοσμοκράτορας όλων των εποχών. Ποιοι φοβούνται το Μέγα Αλέξανδρο και δεν αποκαλύπτουν τον τάφο του? Αιώνες τώρα οι αρχαιολόγοι και ιστορικοί σε όλο τον κόσμο αναζητούν τον τάφο του μεγαλύτερου στρατηλάτη όλων των εποχών. Του ανθρώπου που άλλαξε την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Του Μακεδόνα Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αιώνες τώρα, το σημείο στο οποίο τάφηκε ο πιο επιδραστικός άνθρωπος που έζησε πάνω στη γη, φέρνοντας τον ελληνικό πολιτισμό στα βάθη της Ασίας, ο μεγαλύτερος κοσμοκράτορας όλων των εποχών, παραμένει άγνωστο. Ο εντοπισμός του τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι το δισκοπότηρο της αρχαιολογίας. Ποιοι όμως και για ποιους λόγους επιθυμούν να σταματήσει αυτή η αναζήτηση? Ποιο είναι το μυστικό που κρύβει μέχρι σήμερα η γη της Μακεδονίας? Σίουα Αμφίπολη. Ελληνικές αποστολές, Έλληνες αρχαιολόγοι και ιστορικοί. Έρευνες που σταμάτησαν ξαφνικά, δεδομένα και ευρήματα που κλείστηκαν σε συρτάρια. Γιατί βιάζονται και μπαζώνουν τον Τίμβο Καστά στην Αμφίπολη?
γιατί δεν ολοκληρώνονται οι ανασκαφές? Ακόμη και νεκρός, αιώνες μετά, ο Μέγας Αλέξανδρος γράφει ιστορία. Στο σημείο που θα βρεθεί ο τάφος του, θα προσέρχονται εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Πόσο άραγε θα άλλαζε δεδομένα και πολιτικές ισορροπίες ο εντοπισμός του τάφου του σε μια περιοχή? Τι θα σήμαινε για την Ελλάδα η ανακάλυψή του? Ποιες γεωπολιτικές αναταράξεις, πόσα οικονομικά ωφέλη θα δημιουργούσε ο εντοπισμός ενός τέτοιου ευρήματος σε μια χώρα? Η Βεργίνα τηλεόραση ανοίγει το φάκελο ενός καλά κρυμμένου μυστικού. Απαντήσεις και δεδομένα για ένα θέμα που θα αλλάξει την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Ποιοι και γιατί φοβούνται τον Μέγα Αλέξανδρο? Σκόπια και συμφωνία των Πρεσπών, το μυστικό της Σίουα, οι ανατροπές στους τάφους της Βεργίνας, οι εκπλήξεις της Αμφίπολης. Μετά από αυτή την έρευνα, τίποτε δεν θα είναι το ίδιο. Μόνο στη Βεργίνα τηλεόραση.